Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έκτακτη επικαιρότητα από την τηλεόραση της ζούγκλας, τον παλμό των εξελίξεων, στην καρδιά των γεγονότων. Καθώς σήμερα έχουμε μεγάλα αντιφασιστικά συλλαλητήρια, πορείες διαμαρτυρίας ανά τη χώρα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Θα συνδεθούμε με το κέντρο της πρωτεύουσας, το Σύνταγμα, και εκεί είναι η ρεπόρτερ της ζούγκλας, καθώς επίσης και η ομάδα όλων των συντακτών εδώ, για να σας ενημερώνουν λεπτό προς λεπτό για οτιδήποτε συμβεί, για τα γεγονότα αλλά και για τα αντιφασιστικά συλλαλητήρια, και να δούμε και την συμμετοχή σήμερα του κόσμου στο κάλεσμα της ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ αλλά και όλων των κομμάτων, με φόντο βέβαια την στιγερή δολοφονία του 33χρονου μουσικού στο Κερατσίνι. Πάμε στο κέντρο της πρωτεύουσας, στο Σύνταγμα. 6 ώρα ήταν το κάλεσμα. Πέτρος Σιδερέας και Σωτήρης Σκουλούδης είναι στο κέντρο της πρωτεύουσας για να μας μεταφέρουν το κλίμα, αν και πιστεύω ότι είναι ακόμη νωρίς. Αντιφασιστικό λοιπόν συλλαλητήριο. Λάμπρο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μας. Καλησπέρα. Από την πλατεία Συντάγματος, όπως βλέπετε και οι ίδιοι στην εικόνα που σας στέλνουμε. Ο Παύλο Ζή, τακίστε την Αζή, είναι το πανό που βρίσκεται στην κεφαλή της πορείας. Πανό το οποίο έχει δημιουργήσει το ΚΕΡΦΑ, το οποίο για άλλη μια φορά, όπως είναι λογικό, δίνει δυναμικό παρόν σε μια συγκέντρωση αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού χαρακτήρα. 2.000 κόσμος περίπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πλάτη της Συντάγματος και στους γυροδρόμους. Το μέτωπο της πορείας δεν είναι προς την κατεύθυνση. Πέτρο, να πάρουμε μια γεύση από τον πρώτο φυσικό ήχο από την πρωτεύουσα και μιλάμε σε 30 δευτερόλεπτα. Πέτρο, λοιπόν, 6 ώρα είναι το ήταν το συλλαλητήριο, 6 και 20 είναι ακόμη νωρίς. Ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται από τα πρώτα και όλα τα λεπτά. Βλέπουμε και ακούμε τα συνθήματα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι. Να δούμε, έλεγα πριν διακόψουμε τη συνομιλία μας, πριν Λάβρο, ότι αυτή τη φορά είναι το μέτωπο της πορείας βρίσκεται κοιτώντας προς την Βασιλή Σοφίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει, καθότι οι πορείες συνήθως διασχίζουν της Πανεπιστημίου, κοιτάνε επομένως προς την Πανεπιστημίου. Αυτή τη φορά βλέπουμε ότι έχουν το μέτωπο τους στραμμένο προς την Βασιλή Σοφίας. Ενδεικτικό αυτό θα ακολουθηθεί πορεία ο Παύλος. Πέτρο. Ναι. Πέτρο, είσαι πάρα πολύ κοντά στις φωνές και τα συνθήματα εκεί των ανθρώπων. Αν μπορείς να μετακινηθείς λιγάκι, βέβαια αυτό μας ενδιαφέρει να ακούσουμε πρωτίστως τα συνθήματα και μετά εμάς το τι θα πούμε. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά επειδή είναι αρχή ακόμη, να δώσουμε λιγάκι, να πούμε λιγάκι δύο λόγια εμείς και συνέχεια να αφήσουμε τον κόσμο αναμφισβήτητα να μιλήσει. Καθώς σήμερα είναι αντιφασιστικό συλλαλητήριο, σήμερα είναι ένα μήνυμα από όλον τον κόσμο, ένα μήνυμα που το στέλνουν απ' άκρο εις άκρον της χώρας. Γιατί πορεία διαμαρτυρίας ή μάλλον συγκέντρωση διαμαρτυρίας δεν έχουμε μόνο στο Σύνταγμα. Έχουμε και στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο και στο Βόλο και στην Κατερίνη και στα Χανιά και στις Σέρες. Φαντάζομαι και Γιάννενα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Όπως είπαμε και όλα αυτά, 8 μέρες πέρασαν, δεν έχει στεγνώσει το αίμα, ούτε πρόκειται να στεγνώσει, του 34χρονου μουσικού, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι από τον μαχαιροβγάλτη της Χρυσής Αυγής, Γιώργο Ρουπακιά. Πέτρο, θα έχουμε πορεία διαμαρτυρίας ή θα έχουμε συγκέντρωση εκεί ακριβώς μπροστά από τον άγνωστο στρατιώτη?
Όπως βλέπεις, Λάμπρο έχει ήδη ξεκινήσει η πορεία. Αυτό που σου έλεγα νωρίτερα είναι ότι σκοπός είναι να κατευθυνθεί προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην Λεωφόρο Μεσογείων. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ήδη η κεφαλή της πορείας βρίσκεται πλέον επί της Βασιλής Σοφίας, κινούμενη προς, προς το σταθμό του μετρό του Ευαγγελισμού, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι κλειστός, όπως και ο σταθμός του Συντάγματος, του Πανεπιστημίου, αλλά και της Κατεχάκη. Σκοπός λοιπόν είναι να κατευθυνθεί η πορεία στη Μεσογείο και στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Μένει να δούμε κατά πόσο θα γίνει πραγματικότητα κάτι τέτοιο, καθότι υπάρχει μια αρκετά σημαντική πιθανότητα, εδώ θα το δούμε στην πορεία, να εμποδίσει την διέλευση σε κάποιο σημείο η αστυνομία, προκειμένου να μην φτάσει η πορεία στο τελικό της προορισμού, ο οποίος ξαναλέω εξ αρχής πάντως πως είναι τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην Λεωφόρο Μεσογείων. Να πω εδώ και να σημειώσουμε ότι το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι το εξής, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς απριόρι λένε πως θα πρέπει να κινηθεί αυτή η πορεία. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι αυτή η κινητοποίηση, διαβάζω την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρο, αυτή η κινητοποίηση πρέπει να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο ειρηνικό συλλαλητήριο υπεράσπισης της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας και του πολιτισμού. Η μαζική παρουσία μας θα αποτελέσει την πιο ηχηρή καταδίκη των χρυσαυγητών δολοφόνων του Παύλου Φίσα, σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ, και λέω η μαζική παρουσία μας, αλλά μιλάει για ειρηνική πορεία, που σημαίνει εδώ ότι όλες οι πλευρές, φαντάζομαι, θα περιφρουρήσουν αυτή την πορεία διαμαρτυρίας. Γιατί το μόνο που μας έλειπε τώρα είναι να έχουμε και επεισόδια. Καθώς ήδη το μήνυμα που θέλουν να στείλουν σήμερα οι άνθρωποι έξω στις πόλεις της Ελλάδας είναι ένα μήνυμα ειρήνης, ένα μήνυμα αντιφασιστικό, ακριβώς όπως λένε, και αντιρατσιστικό. Έχουμε και τον Σωτήρη Σκουλούδη. Σε λίγο θα έχουμε και τον Σωτήρη Σκουλούδη. Βλέπουμε εδώ κόσμος με τα παιδιά τους, βγήκε στον δρόμο. Βλέπω και μετανάστες, οι οποίοι είναι αυτοί που γνώρισαν στο πετσί τους, θα έλεγα πρώτη, την οργή κάποιων στελεχών μελών της Χρυσής Αυγής. Ξυλοκοπήθηκαν πολλές φορές άγρια, πήγαν να βρουν το δίκαιο τους, άλλοτε το βρήκαν, άλλοτε δεν το βρήκαν, άλλοτε τους λιδόρισαν, τους κορόιδευαν και τους ηρωνευόντουσαν. Τώρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, καθώς έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου και το θέμα της ρατσιστικής βίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αν μη τι άλλο, στη χώρα του ξένιου Δία. Έτσι όπως θέλει να λέγεται, παρακαλώ, η Ελλάδα. Έχουμε σήμερα λοιπόν, είναι και μια πρόβα generale για τα κόμματα, αλλά και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔ κάλεσαν τον κόσμο να βγει στους δρόμους για μια ειρηνική πορεία, για να στείλει αυτό το μήνυμα συμφιλίωσης και ένα μήνυμα κατά του φασισμού, ένα μήνυμα κατά του ρατσισμού. Σωτήρης Κουλούδης. Καλησπέρα, Λάμπρο. Σωτήρη, το στίγμα, πού βρίσκεσαι εσύ τώρα? Βρισκόμαστε στη Βασιλίση Σοφίας, εδώ από που θα περάσει σε λίγη ώρα από εδώ η πορεία, και να σου πω, Λάμπρο, ότι είναι ένα μεγάλο ένιγμα που θα καταλήξει η πορεία στους σκοπούς, θα σας είπε προηγουμένως και ο Πέτρος ο Σιδερέας, στους σκοπούς των διοργανωτών και κάποιων ομάδων εδώ που συμμετέχουν στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο, είναι να φτάσουν μέχρι τη Λεωφόρο Μεσογείων στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, περίπου 4 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε. Σωτήρη, με συγχωρείτε, διακόπτω, αλλά μέχρι τώρα εμείς αυτό που μεταδώσαμε και που ξέραμε ήταν για μια συγκέντρωση ακριβώς στο κέντρο της πρωτεύουσας, ακριβώς μπροστά από το Σύνταγμα. Τώρα όμως μαθαίνουμε ότι ενδεχομένως να ακολουθήσει και πορεία. Ακριβώς, Λάμπρο, στους στόχους των διοργανωτών λοιπόν, και εμείς πριν από λίγο το μάθαμε, είναι να φτάσουν τουλάχιστον όσο πιο κοντά μπορούν στη Λεωφόρο Μεσογείων, στα γραφεία του κόμματος της Χρυσής Αυγής. Να σου πω ότι ενώ μέχρι πριν από λίγο η Βασιλίση Σοφίας είχε αποκλειστεί το ρεύμα της ανόδου, δηλαδή από το Σύνταγμα προς τα πάνω, προς το Χίλτον, από μια κλούβα σπασμά, και όλοι εδώ θεωρήσαμε ότι θα αποκλειστεί συγκεκριμένος δρόμος, όπως γίνεται για αντίστοιχου τύπου πορείες και διαδηλώσεις, η κλούβα αυτή μετακινήθηκε, οι άνδρες βγήκαν έξω. Υπάρχουν τουλάχιστον 6 δημιουργίες σε διάφορα στενά γύρω από τη Βουλή που πριν από λίγο φορέσαν την εξάρτησή τους, και προφανώς η αστυνομία θα επιτρέψει να ανέβει η πορεία της Βασιλίσσης Σοφίας προς τα πάνω, προς το ξενοδοχείο Χίλτον. Αυτή τη στιγμή η προσωφυλακή της πορείας, όπως βλέπετε και από την εικόνα μας, είναι λίγα μέτρα μακριά από την πλαϊνή είσοδο της Βουλής. Βεβαίως στο κεντρικό πανό είναι αυτό που δείχνει τον Παύλο Φίσα και αναφέρει ο Παύλος Ζή, τσακίστη τους Ναζί, υπογράφεται από δικίνηση ενωμένη ενάντια στον ρατσισμό και τη φασιστική απειλή. Βέβαια τα μηνύματα ξεκίνησαν, Σωτήρη, λίγο νωρίτερα, όπου ήσταν και οι δύο εκεί πάλι στον παλμό των εξελίξεων, το μεσημέρι στη μία η ώρα, όπου είχαμε συναυλία και συγκέντρωση πάλι διαμαρτυρίας των μαθητικών κοινοτήτων.
νέοι, σπουδαστές, φοιτητές βγήκαν στον δρόμο έξω από το Σύνταγμα και διατράνωσαν την αντίθεσή τους σε οτιδήποτε το φασιστικό, σε οτιδήποτε το ρατσιστικό. Ακριβώς, Λάμπρο, να πούμε ότι συγκεντρώθηκαν στις 12 ώρες στα προπήλαια περίπου 2.000 σπουδαστές που πρόσκειται στο ΜΑΣ, στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών του Κομμουνιστικού Κομμάτου Ελλάδος, στη φοιτητική νεολαία δηλαδή, οι οποίοι πραγματοποίησαν συλλαλητήρια στα προπήλαια και στη συνέχεια έκαναν πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος και στη συνέχεια, όπως είπε και εσύ, ακολούθησε συναυλία στην πλατεία, διήρξε περίπου 2 ώρες με αρκετά ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου. Έτσι. Εδώ βλέπουμε και τον σκύλο που επιστρατεύεται κάθε φορά ναζιστικές συμμορίες με κρατικές εγγυήσεις. Κάθε φορά επιστρατεύεται ο μαύρος φίλος εκεί από το αφεντικό του. Είναι σίγουρα η μασκότ. Συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις, όλες τις πορείες διαμαρτυρίας και μπορούμε να πούμε ότι είναι εναντίον των αντρών των ΜΑΤ. Καθώς κάθε φορά που σηκώνεται κάποιος αστυνομικός, γαυγίζουν εναντίον των αντρών. Τώρα τι καταλαβαίνω, τα σκύλια άσχετο. Έλα, αστείευουμε και λίγο. Πάμε στο Πέτρο Σιδερέα. Πέτρο, να κάνουμε μια εκτίμηση πόσος κόσμος περίπου είναι τώρα αυτή τη στιγμή, στο περίπου. Γιατί. Αν και από αυτό που δίνει και η αστυνομία. Γιατί συνήθως αν η αστυνομία δώσει 1.000 άτομα, είναι σίγουρα 2.000 άτομα. Αν η αστυνομία δώσει 2, είναι 4. Ίσως είναι και παραπάνω από 2.000 άτομα πλέον. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Λάμπρο, yeah. Μετά βεβαιότητας νομίζω είναι παραπάνω από 2.000 άτομα. Δεν μπορώ να έχω αυτή τη στιγμή οπτική επαφή με όλο τον κόσμο, διότι αυτός κάνει ένα γάμα στη γωνία της Αμαλίας με τη Βασιλή Σοφίας. Επομένως, εγώ αυτή τη στιγμή έχω οπτική επαφή μόνο με όσους ανθρώπους βρίσκονται πάνω στην Βασιλή Σοφίας, οι οποίοι είναι νομίζω σίγουρα 1.000 με 1.500 άτομα. Υπάρχουν, όπως βλέπω τώρα, ακόμα αρκετός κόσμος και στην Βασιλή Σοφίας. Επομένως, νομίζω ότι ξεπερνάμε αυτή τη στιγμή τους 2.000 ανθρώπους, οι οποίοι ήδη βρίσκονται στην πλατεία του Συντάγματος, προκειμένου να συμμετάσχουν στην σημερινή πορεία διαμαρτυρίας, πορεία ενάντια στον φασισμό, μια πορεία με αντιφασιστικό χαρακτήρα, η οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα καταλήξει, σκοπεύει τουλάχιστον να καταλήξει στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, στη Μεσογείο. Ωστόσο, από τη στιγμή που πήρε τα πρώτα 100 περίπου μέτρα και έφτασε στο πλάι, εκκρεμίζει ο Ρισβουλής, όπως είπε και ο Σωτήρης, έχει ακινητοποιηθεί εδώ για περίπου 10 λεπτά τώρα. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι περιμένουν και άλλους ανθρώπους να κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας και να ενταχθούν στην πορεία, προκειμένου αυτή να ξεκινήσει. Επομένως, νομίζω ότι ο λόγος της ακινητοποίησης, αν θέλεις, της κεφαλής της πορείας στην Βασιλή Σοφία σε αυτή τη στιγμή είναι αυτός. Και έχω την εντύπωση κιόλας ότι θα συγκεντρωθεί και περισσότερος κόσμος στα επόμενα 10 με 20 λεπτά. Πέτρο, μια ανατελεία να πω ότι πριν διάβασα την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία καλούσε τον κόσμο να κατέβει στο κέντρο της Αθήνας και να δηλώσει ειρηνικά. Το ίδιο βλέπω, στο ίδιο μήκος σχήματος κινείται και η ανακοίνωση της Δημοκρατικής Αριστεράς που έχω τώρα στα χέρια μου και λέει ότι η Δημάρ θα πάρει μέρος στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο που διοργανώνουν στις 6 ώρες το Σύνταγμα οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών. Και λέει χαρακτηριστικά ότι καλούμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, εδώ είναι και άνοιγμα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον κόσμο της διανόησης, να συμμετάσχουν μαζικά στη διαδήλωση και να πούν ένα ηχηρό όχι στον εκφασισμό της κοινωνίας και στην εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, καταλήγει ανακοίνωση, που σημαίνει δηλαδή ότι θα δούμε σε λίγο και βουλευτές, αν μη τι άλλο, από τα δύο κόμματα. Δεν ξέρω ακόμη αν θα έχουμε και ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ ή αν δεν την έχω πάρει ακόμη. Καθώς σήμερα με βουλευτές που μιλούσα και το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί σε ένα κοινό μέτωπο εναντίον της Χρυσής Αυγής ή τουλάχιστον τέτοιων ενεργειών που ζήσαμε, εγκληματικών ενεργειών της τυχερής δολοφονίας που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή πριν από περίπου 8 μέρες, την προηγούμενη Τρίτη, ξημερώματα Τετάρτης 12 και 5. Ξαναδέρφους της Ζούγκλας, βλέπουμε από πολύ ψηλά λοιπόν τον κόσμο που έχει κατέβει στους δρόμους πρωτεύουσας, γιατί δεν λέω μόνο στον δρόμο, είναι στους δρόμους. Βλέπουμε και μέσα στο πάρκο, μέσα στο Σύνταγμα δηλαδή, υπάρχει εκεί κόσμος συγκεντρωμένος. Αφήσω την εικόνα να μιλήσει μόνη της. Τα συνεργεία της Ζούγκλας είναι εκεί στο Σύνταγμα, στην ιντερνετική τηλεόραση, στην τηλεόραση του μέλλοντος, για να σας μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό το συλλαλητήριο
την μαζική αυτή συγκέντρωση των ανθρώπων που με σύνθημά τους «Δεν θα περάσει ο φασισμός» κατέβηκαν σήμερα στον δρόμο και για να τιμήσουν και τη μνήμη αυτού του άδικου χαμένου 34χρονου νεαρού που όλο αυτό το διάστημα μάθαμε, όλο εκείνο το διάστημα μάθαμε για την πορεία του, ότι ήταν ένας μουσικός γεμάτος ζωή, γεμάτος όνειρα, γεμάτος ελπίδα, ο οποίος το μόνο που έκανε ήταν να γράφει μουσική και να βοηθάει τον κόσμο. Άντε αυτό όμως τι είδαμε από μέλη της Χρυσής Αυγής, δυστυχώς. Και έτσι ο κόσμος σήμερα κατεβαίνει στους δρόμους για να στείλουν αυτό το ηχηρό μήνυμα που ταξιδεύει όχι μόνο απ' άκρο εις άκρο της χώρας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Φαντάζομαι όλες οι ειρηνικές πορείες, όλος ο ειρηνικός κόσμος, οι άνθρωποι που πραγματικά ξέρουν να αγαπάνε, σήμερα είναι εδώ μαζί με τους ανθρώπους στο Σύνταγμα, όπως και με τους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη δηλαδή, στην Ήπειρο, παντού είπαμε σε όλη την Ελλάδα. Μήνυμα συμπαράστασης και στην οικογένεια, η οποία θρενεί, ας πούμε, ένα από τα πρώτα θύματα στη σύγχρονη Ελλάδα με πολιτικά κίνητρα, μάλλον στην τελευταία δεκαετία, και πόσο μάλλον από ένα μέλος το οποίο της Χρυσής Αυγής, που ήθελε να δείχνει ότι είναι ένα κόμμα που σέβεται τον κοινοβουλευτισμό. Όσο και αν δεν θέλουν να το παραδεχτούν, σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης έκανε και νέα επίθεση στα κόμματα, στα πολιτικά κόμματα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά είπε ότι εμείς της Χρυσής Αυγής πήγαμε στον εισαγγελέα και καταθέσαμε όλους αυτούς τους φακέλους με τις εγκληματικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και των κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας, και μίλησε για τα τάγματα εφόδου του Κομμουνιστικού Κόμματος σε αντιπερισπασμό με όλον τον πόλεμο, όλων αυτών που τους έχουν κηρύξει τα κόμματα εναντίον τους μετά τη δολοφονία του 34χρονου. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα τα συνθήματα του κόσμου εκεί στο κέντρο είναι αντιφασιστικού και αντιναζιστικού περιεχομένου. Πριν πάω στο Σωτήρη, να διαβάσω και την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Το συλλαλητήριο λέει: «Καλούμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, όλους τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς να κινητοποιηθούν και να αντιδράσουν από κοινού στον εκφασισμό της κοινωνίας», αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Ο γραμματέας του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε το απόγευμα της Τρίτης όλα τα κυβερνητικά στελέχη και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου σε σύσκεψη για την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έχει και σύσκεψη με τα κυβερνητικά στελέχη και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής. Να πούμε βέβαια ότι το ΠΑΣΟΚ αλλά και η Δημάρ ήταν υπέρ της σύγκλησης των πολιτικών αρχηγών. Αντέδρασε βέβαια η κυβέρνηση, οπότε θα έχουμε προημερησίας διάταξη στη Βουλή. Ενδεχομένως μετά την πρόταση που έκανε ο Τσίπρας, μάλλον δεν θα είναι έκτακτη, θα είναι κανονικά. Οπότε θα γίνει όμως, δηλαδή θα είναι έκτακτη, θα είναι στις επόμενες μέρες. Ενδεχομένως να είναι στο άνοιγμα της Βουλής όταν ανοίξει η Ολομέλεια και όχι το θερινό τμήμα. Οπότε εκεί να προκληθεί μια συζήτηση με φόντο πάντα το θέμα της Χρυσής Αυγής, αλλά και τα όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα. Σωτήρη. Λάβρο, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι οι διαδηλωτές μέχρι τουλάχιστον την αρχή της λεωφόρου Μεσογείων δεν θα βρουν κάποιο πόδιο μπροστά τους, και λέγοντας σε πόδιο λάμπρο, ενώ βεβαίως ένα αστυνομικό κλειό, όπως είχε γίνει, το είχαμε μεταδώσει και μαζί, αν δεν κάνω λάθος, στην πρώτη πορεία εναντίον των γραφείων, εναντίον του ανοίγματος των γραφείων της Χρυσής Αυγής. Σωστά, σωστά.
Οπότε και οι διαδηλωτές που έχουν ξεκινήσει τότε από την Πανόρμου δεν έφτασαν ούτε καν κοντά σε. Δεν είχαν καν οπτική επαφή με τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, καθώς πολλές κλούβες της αστυνομίας, το θυμάστε πολύ καλά, τους είχαν σταματήσει και έτσι η πορεία τότε αναγκάσει να γυρίσει πίσω από την Κηφισία και να αποχωρήσουν. Αυτό που μαθαίνουμε τώρα είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος αστυνομικός κτηριός μέχρι τουλάχιστον την αρχή της λεωφόρου Μεσογείων. Οπότε αυτό που πρέπει να αναμένουμε είναι η πορεία αυτή να ξεκινήσει και λίγο από εδώ και διαμέσου των λεωφόρου Βασιλίσης Σοφίας και συνέχεια δεξιά από την Μιχαλακοπούλου να φτάσει στην λεωφόρο Μεσογείων. Να σου πω ότι την πορεία εδώ θα τη συνοδεύσουν αρκετές πλημμυρίες των ΜΑΤ, τουλάχιστον στην προστινή πλευρά. Βλέπω ετοιμάζονται και σε πλήρη εξάρτηση κινούνται κάποια μέτρα μακριά από την πορεία η οποία αναμένουμε να ξεκινήσει σε λίγο. Εμείς βλέπουμε και το πανορμικό πλάνο από τις κάμερες της Ζούγκλας. Είπαμε στο Παλμό των Εξελίξεων, στην Καρδιά των Γεγονότων. Η Ζούγκλα είναι εδώ για να σας μεταδίδει από λεπτό σε λεπτό τα όσα διαδραματίζονται στο κέντρο της πρωτεύουσας. Όχι μόνο στο κέντρο της πρωτεύουσας. Συγκεντρώσεις Θεσσαλονίκη, Σέρες, Ιωάννα, Βόλο, Ηράκλειο, Κατερίνη και Χανιά. Παντού. Λοιπόν, οι πολίτες της χώρας βγήκαν στους δρόμους. Ίσως θα μπορούσε να έχει γίνει και λιγάκι νωρίτερα αυτό, να είχαμε γλιτώσει και αυτή την. Να είχαμε αποφύγει μάλλον αυτή την στιγερή δολοφονία. Καλή αργά παρά ποτέ, βέβαια. Το μήνυμα του Παύλου Φίσα, λοιπόν, ταξιδεύει ανά τον κόσμο σήμερα. Το θέμα πήρε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Έχει καλυφθεί εκτενώς και από τον ξένο τύπο και μάλιστα ήταν και η αφετηρία για να ξεσκεπαστεί και η άλλη πλευρά της Χρυσής Αυγής. Και αυτό βέβαια όχι μόνο με φόντη δολοφονία, αλλά και με την καλή δουλειά που έκαναν οι συνάδελφοι στις εφημερίδες και ιδιαίτερα στο Έθνος, όπου έδεσαν πραγματικά με τις φωτογραφίες αλλά και με στοιχεία τα μέλη της Χρυσής Αυγής ως μέλη μιας συμμορίας, θα έλεγα, που δρά ακόμη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στους δρόμους, λοιπόν, οι Έλληνες, αυτό βέβαια θα είναι και μια πρόβα τζενεράλε και για τα κόμματα να δούνε όχι τις δυνάμεις τους, αλλά να δούνε πόσο δυναμικά απαντάει ο κόσμος. Γιατί στις τελευταίες προτάσεις, αλλά και και το κάλεσμα που είχαμε από τα κόμματα, αδεδίγεσαι, ο κόσμος δεν άκουσε και πολύ θετικά και δεν κατέβηκε στους δρόμους. Να δούμε σήμερα, βέβαια με αποκλεισμένο στους δρόμους, θα είναι λίγο δύσκολο, θα δούμε τι συμμετοχή θα έχει. Παύλος, Παύλο, Πέτρο, Πέτρος, είπα Παύλο, έλα. Πέτρο. Μία διόρθωση μόνο, εάν μου επιτρέπεις, Λάμπρος, σήμερα στους δρόμους έχουν μόνο οι Έλληνες, είναι άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην πλατεία Συντάγματος. Για παράδειγμα, πολύ ισχυρή παρουσία έχει η πακιστανική κοινότητα, η οποία ζητάει μέσω του πανό που έχει σηκώσει εδώ την κεφαλή της πορείας εκείνη την έβριση και τιμωρία των φασιστών του Σεξάν Λουκμάν. Κατά τα άλλα, Πέτρο, ας μην ξεχνάμε ότι η πακιστανική κοινότητα έχει ανοίξει και το θέμα της απαγωγής ξένων ανθρώπων στη χώρα μας. Ακριβώς. Είχε ανοίξει τότε μεγάλο θέμα, αν τους είχαν απαγάγει ή όχι. Στην αρχή είχαμε αρνήσεις, αλλά στη συνέχεια απεδείχθη ότι πραγματικά το είχαμε δει και αυτό. Από εκεί ξεκινάει. Στη συνέχεια δειλά-δειλά άρχισαν να ανοίγουν τα στόματα, μετά μιλούσαν για ξυλοδαρμούς. Τώρα βλέπουμε και το συνήγορο του πολίτη να έχει σήμερα μια έκθεση από την οποία βγαίνει ότι έχουν αυξηθεί τα κρούσματα βίας. Πόσο μάλλον και μάλιστα από την ημέρα που μπήκε, λένε χαρακτηριστικά, από την ημέρα που μπήκε η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Αυτό βέβαια το έζησαν και οι βουλευτές, καθώς είχαν ανέβει πολλές φορές οι τόνοι στη Βουλή και το τελευταίο διάστημα μόνο Βουλή δεν θύμιζε το όλο σκηνικό. Έρχεται κι άλλος κόσμος. Έρχεται κι άλλος κόσμος. Τώρα κι εγώ σιγά-σιγά θα κινηθώ προκειμένου να έχω οπτική επαφή και με την λεωφόρο Αμαλίας για να κάνω μια ακριβέστερη πλέον εκτίμηση του συνόλου των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ. Πάντως να σου πω, Λάμπρο, όπως βλέπεις και εσύ προφανώς, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήρεμα μέχρι στιγμής. Το κλίμα είναι αρκετά χαλαρό. Υπάρχουν βέβαια τα συνθήματα που φωνάζει ο κόσμος από τις ντουντούκες, όλα με αυστηρά αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό περιεχόμενο, ενώ να πω ότι το παρόν σήμερα δίνουν και πάρα πολλές αντιφασιστικές και αντιναζιστικές πρωτοβουλίες. Κάποιοι είπαν, Πέτρο, με συγχωρείς εδώ, μου δίνεις μια πάσα, κάποιοι είπαν ότι δεν θα έπρεπε να οργανωθεί αυτό το αντιφασιστικό συλλαλητήριο, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος της προβοκάτσιας. Ας ελπίσουμε ότι τα κόμματα, οι ΑΔΔ, θα περιφρονήσουν και η ΓΕΣΕΕ,
θα περιφερούσαν πάρα πολύ καλά την πορεία αυτή διαμαρτυρίας, την πορεία αυτή με τα πολλά μηνύματα και συνθήματα, οπότε δεν θα ανοίξει μύτη, γιατί είπαμε δεν χωράει τίποτα άλλο πλέον σε αυτή την κοινωνία η οποία είναι σε βρασμό και αναβρασμό. Και γι' αυτό ίσως επιλέχθηκε η 18η, 6 το απόγευμα, η 18η απογευματινή, γιατί ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Πέτρο, βλέπω ότι ξεκινάει η πορεία, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι όταν βλέπετε ότι έχετε κάτι να πείτε, μην περιμένετε εμένα. Μπορείτε να παρέμβετε και από μόνοι σας να συντονίσετε αυτή τη μεγάλη πορεία, καθώς εγώ τώρα, όπως βλέπω από ψηλά το πανορομικό, υπάρχει αρκετός κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος. Βέβαια, ο απολογισμός γίνεται a posteriori εκ των υστέρων και όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η πορεία διαμαρτυρίας. Στο τέλος θα μιλήσουμε λιγάκι νωρίς, αλλά εγώ βλέπω κόσμος υπάρχει και μάλιστα αρκετός σήμερα. Εμείς το βλέπουμε και από ψηλά, δίνουμε και την εικόνα στον κόσμο, στους τηλεθεατές μας και στους ακροατές. Ζούγκλα στον παλμό των εξελίξεων, στην καρδιά των γεγονότων. Οι κάμερες του σταθμού μας είναι εκεί για να καλύψουν λεπτό προς λεπτό όλα τα γεγονότα. Πέτρο. Λάμπρο, σε μια πρώτη εκτίμηση θα έλεγα ότι υπάρχει τουλάχιστον 4 με 5.000 κόσμος. Αυτό εκτιμώ και εγώ, έχεις δίκιο. 4-5.000 άτομα, ναι. Αυτό βλέπω προς το παρόν. Θα κοιτάξουμε μαζί με το σύνθημα και το δεν θα περάσει ο φασισμός. Να πούμε όμως